Όλα εντυπωσιαζόμαστε από βαρύγδουπες δηλώσεις όταν διαβάζουμε ένα άρθρο γενικότερα, όχι μόνο διατροφής. Και το πώς φτιάχνονται οι τίτλοι των άρθρων είναι ολόκληρη επιστήμη. Όσο πιο απόλυτος, κοφτός, φοβιστικός ή και σωτήριος ο τίτλος, τόσο πιο πολύ τραβάει την προσοχή μας. Και εμείς, σαν κοινή θνητή, κλικάρουμε πάνω για να διαβάσουμε περισσότερα. Σε αυτό λοιπόν το βίντεο έχω συγκεντρώσει μερικές φράσεις επίκως αντιεπιστημονικές που κρύβουν παραπληροφόρηση και θέλω όταν τις συναντάτε σε ένα άρθρο διατροφής να είστε πάρα πολύ υποψιασμένοι. Φράση νούμερο 1. Τροφές που καίνε το λίπος ή λιποδιαλύτες για να αδυνατήσετε. Τι είναι ακριβώς το λίπος για να το κάψω? Άχυρο. Συγγνώμη, αλλά τα λιποκύτταρα είναι κύτταρα, είναι δομές μέσα στο σώμα μας. Ο λιπόδης ιστός δεν μπορεί να φύγει, να εξαφανιστεί, παρά μόνο με λιποαναρρόφηση. Άρα δεν υπάρχει κανένα μαγικό τρόφιμο που να πηγαίνει στο λιποκύτταρο και να το διαλύει. Αυτό που συμβαίνει όταν χάνουμε βάρος είναι η μείωση του όγκου των λιποκυττάρων, καθώς το λίπος κινητοποιείται προς τα έξω, δηλαδή τα τριγλυκερίδια σπάνε σε μικρότερα λιπαρά και αυτά τα μικρότερα λιπαρά μετά διασπώνται για να μας δώσουν ενέργεια, όπως ακριβώς χρησιμοποιείται και η βενζίνη όταν το αυτοκίνητο κινείται. Αυτή είναι η φυσιολογική διαδικασία. Και είμαι αυστηρή με αυτή τη φράση γιατί 99% των περιπτώσεων συνοδεύεται από συστάσεις του τύπου «Πιες πράσινο τσάι» ή «Βάλε κουρκουμά στο φαγητό σου» ή «Αύξησε τα καυτερά». Λες και τέτοιες μικροκινήσεις είναι ικανές να ξεκινήσουν και να διατηρήσουν μια τόσο δύσκολη διαδικασία όπως η λιπόλυση. Όχι. Ο μόνος τρόπος για να κάψεις το λίπος είναι να δημιουργήσεις από τον συνδυασμό ποσοτήτων μέσα στη μέρα σου θερμιδικό έλλειμμα και έτσι να μην έχει κάτι άλλο το σώμα να κάψει και να αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει τις αποθήκες του. Απλή φυσική. Φράση νούμερο 2. Πώς θα χάσετε 3 ή 5 ή 7 κιλά σε μία εβδομάδα. Αυτά τα άρθρα φωνάζουν από μακριά ότι είναι αντιεπιστημονικά. Τώρα γιατί τα ανοίγουμε είναι άλλο θέμα. Εγώ πιστεύω συχνότερα τα ανοίγουμε από περιέργεια, μπας και αναφέρουν κανένα καλά κρυμμένο μυστικό, ενώ άλλες φορές τα ανοίγουμε από έλλειψη γνώσης. Για αυτούς λοιπόν που δεν γνωρίζουν τα βασικά μαθηματικά πίσω από την απώλεια βάρους, επιτρέψτε μου να σας τα υπενθυμίσω. Για να χάσουμε λοιπόν 1 κιλό λίπους, πρέπει να δημιουργήσουμε ενεργειακό έλλειμμα 9.000 θερμίδων. Άρα για να χάσουμε 3 κιλά λίπους, 27.000 θερμίδων και ούτω καθεξής. Αν σκεφτούμε ότι ένας μέσος άνθρωπος χρειάζεται 2.000 θερμίδες τη μέρα για να συντηρεί το βάρος του, όσο χαμηλά και αν πέσουμε και 1.000 θερμίδες την ημέρα να του δίνουμε, σε μία εβδομάδα θα έχει έλλειμμα 7.000 θερμίδες. Πολύ μακριά από το έλλειμμα των 27.000 θερμίδων που είναι απαραίτητο για τα 3 κιλά λίπους. Αυτές οι μαγικές συνταγές που προτείνουν την κατανάλωση μόνο φρούτων ή χυμών, αυτό που πετυχαίνουν είναι μια απότομη μείωση των υγρών, όχι του λίπους στο σώμα μας, τα οποία φυσικά επανέρχονται όταν συντηριζόμαστε κανονικά. Είναι με άλλα λόγια δίαιτες αφυδάτωσης. Φράση νούμερο 3. Tips για αποτοξίνωση ή detox διατροφή ή φυσική αποτοξίνωση. Η φύση, παιδιά, έχει προνοήσει και η αποτοξίνωση είναι μια αυτόματη διαδικασία, αντίστοιχη με το χτύπημα της καρδιάς μας. Γίνεται αυτόματα από τον οργανισμό μας, δεν μπορεί να γίνει από εμάς. Δεν υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένα τρόφιμα που να τα τρώμε και να πηγαίνουν εκείνη τη στιγμή σαν καθαριστές και να διώχνουν τις τοξίνες. Ούτε με το να πάμε μια μέρα πολλές φορές τουαλέτα ή να έχουμε διούρηση γιατί πιάμε ένα βότανο κάναμε αποτοξίνωση. Αν κάπως έτσι το έχετε στο μυαλό σας, ξεχάστε το, καμία σχέση. Το σώμα καθημερινά και ακούραστα επιτελεί διάφορες διεργασίες και μέσω εντέρου, νεφρών, σηκωτιού αλλά και δέρματος γίνεται απομάκρυνση κάποιων ενώσεων, π.χ. παραπροϊόντων του μεταβολισμού. Το μόνο που εμείς ως άνθρωποι με τις λειψές μας γνώσεις μπορούμε να κάνουμε είναι να προσέχουμε αυτά τα όργανα, να πίνουμε νεράκι για να βοηθάμε τους νεφρούς μας, να τρώμε γενικά δημητριακά ολικής, όσπρια, φρούτα για να βοηθάμε το εντεράκι μας να δουλεύει σωστά και να μην κάνουμε υπέρχρηση φαρμάκων, αλκοόλ και συμπληρωμάτων και να μην κουράζουμε παραπάνω από ό,τι πρέπει το σηκώτη μας. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με την καρδιά μας, δουλεύει από μόνη της. Ό,τι και αν φάω ή κάνω, θα δουλεύει πάντα από μόνη της. Μπορώ όμως σιγά σιγά και με τα χρόνια, με τον τρόπο που τρώω, με τη γυμναστική που κάνω, με το να μην καπνίζω, να τη βοηθάω να μην κουράζεται τόσο πολύ ή να της δημιουργώ ένα ευρύτερο προστατευτικό περιβάλλον. Φράση νούμερο 4. Συμπληρώματα για να χάσετε βάρος. Όλοι οι φαρμακοποιοί μπορούν να σας διαβεβαιώσουν ότι κανένα συμπλήρωμα διατροφής δεν αδυνατίζει από μόνο του. Αν ήταν έτσι, δεν θα υπήρχε φαρμακοποιός με περισσότερα κιλά, θα έπαιρναν όλοι από ένα συμπλήρωμα και θα αδυνάτιζαν. Ωραία και καλά.
Τα συμπληρώματα διατροφής, παιδιά, είναι απείρως σημαντικά στην αποκατάσταση διατροφικών ελλείψεων, π.χ. αν έχουμε έλλειψη σιδήρου, η βιταμίνης D, η B12 κτλ. Ωστόσο, τα μέχρι τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα δεν επαρκούν για να συστήσουμε σε κάποιο άτομο να πάρει ένα συμπλήρωμα διατροφής για να το βοηθήσει αυτό να χάσει βάρος. Δεν είμαστε σίγουροι ούτε για την ασφάλεια, αλλά ούτε και για την αποτελεσματικότητά τους. Πέρα από τις παραπάνω φράσεις, όταν διαβάζετε ένα άρθρο διατροφής, ελέγξτε. Είναι γραμμένο από κάποιον επιστήμονα διατροφής ή γράφτηκε από έναν δημοσιογράφο που απλώς μετέφρασε μία έρευνα που βρήκε. Έχει βιβλιογραφία. Εξηγεί τους μηχανισμούς πίσω από αυτά που προτείνει. Η ενημέρωση είναι καλή και απαραίτητη. Ωστόσο, η ενημέρωση από μη έγκυρες πηγές μπορεί να γίνει και επικίνδυνη, καθώς δεν μαθαίνουμε μόνο εμείς τη λανθασμένη πληροφορία, αλλά και όλοι οι άνθρωποι στο περιβάλλον μας που τους τη μεταφέρουν. Είναι κάτι κολλητικό. Κάπως έτσι προκύπτουν οι διατροφικοί μύθοι και έπειτα προσπαθούμε όλοι εμείς οι επιστήμονες διατροφής να σας εξηγήσουμε ότι δεν ισχύουν. Ακόμα και όταν σας φέρνουμε την επιστημονική βιβλιογραφία, ακόμα και τότε αντιστέκεστε και πιστεύετε ότι δεν γίνεται, κάποια αλήθεια θα υπάρχει σε αυτό που ήξερα. Προσοχή λοιπόν στο τι διαβάζουμε και από ποιους ενημερωνόμαστε. Ελπίζω λοιπόν την επόμενη φορά που θα διαβάσετε ένα άρθρο διατροφής να σταθείτε απέναντί του ως αυστηροί κριτές και να το αξιολογήσετε ως προς την εγκυρότητά του με βάση όλα όσα μάθατε στο παρόν βίντεο. Και αν τύχει να πετύχετε στο κείμενο μια από τις παραπάνω φράσεις, λιποδιαλύτες, detox, χάσιμο 5 κιλών σε μια εβδομάδα, τροφές που καίνε το λίπος, απλώς κλείστε το επιτόπου, καθώς ταΐζετε το μυαλό σας με σαβούρα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να πατήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πρώτοι με το που ανεβαίνει ένα καινούριο βίντεο διατροφής. Μαζί τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα νέο διατροφικό θέμα.